Αρχίζουμε το δελτίο μα με μια σημαντική εξέλιξη τη τελευταία στιγμή που πυροδοτεί νέα ανησυχία για διάχυση τη κρίση στη Μέση Ανατολή. Καθώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι τρει Αμερικανοί στρατιώτε έχασαν τη ζωή του στην Ιορδανία από επίθεση με ντρόουν, την οποία ο ίδιο ο πρόεδρο Βάιντεν αποδίδει σε φιλοερανικέ οργανώσει. Η Χρήσα Τσίχλη θα μα πει τι έχει συμβεί και βέβαια μιλάμε για του πρώτου νεκρού Αμερικανού από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παρότι οι αμερικανικέ δυνάμει έχουν δεχθεί τουλάχιστον 130 επιθέσει σε Ιράκ και Συρία από την έναρξη του πολέμου, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για αμερικανού στρατιώτε νεκρού σε αυτό το μέτωπο τη Μέση Ανατολή. Που φλέγεται αυτή τη στιγμή. Όπω ενημέρωσε ο ίδιο ο Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, τρει Αμερικανεί κρατιώτε σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε επίθεση με ντρόουν κατά δυνάμεων των Αμερικανών που σταθμεύουν στη βορειοανατολική Ιορδανία. Ο Τζο Μπάιντεν απέδωσε το χτύπημα σε ομάδα ριζοσπαστών φιλοειρανών μαχητών που αναπτύσσονται, που δραστηριοποιούνται στο Ιράκ. Και στη Συρία. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι θα έρθουν αντίπεινα. Θα υπάρξει απάντηση σε όποιον ευθύνεται για αυτή την επίθεση με τον τρόπο και στο χρόνο που εμείς θα επιλέξουμε, είπε ο Τζο Μπάιντεν χαρακτηριστικά. Υπάρχει κάποια εκτίμηση για τον αριθμό των τραυματιών. Ο Αμερικανικό στρατό έκανε λόγο για τουλάχιστον 25 τραυματίε. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα αναφέρονται ότι ίσω να υπάρχουν και 34 τραυματίε, καθώ 34 Αμερικανοί στρατιώτε ήδη ελέγχονται για πιθανού τραυματισμού. Πρέπει να σα πω ότι ο Τζο Μπάιντεν, που βρισκόταν σε περιοδία προεκλογική στη Νότια Καραλουίνα, ενημερώθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό Άμυνα, τον Λόιντ Οστίν, και τον ε, υπεύθυνο ασφαλεία του Λευκού Οίκου, τον Τζέικ Σάλιβαν, για αυτή την επίθεση Μάλιστα. στην Ιορδανία. Ε ενώ επίση έχει ενδιαφέρον ότι η ίδια η Ορδανία δίνει ένα άλλο σενάριο, αναφέρει ένα άλλο σενάριο δηλαδή... ότι το χτύπημα δεν έγινε στο έδαφο τη, αλλά στο έδαφο τη Συρία. Πάντω και ο Αμερικανικό στρατό αναφέρει ότι ήταν στα σύνορα με τη Συρία. Να σα πω ότι στην Ιορδανία, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, στρατοπεδεύουν συνήθω 3.000 Αμερικανοί στρατιώτε. Τώρα, αυτή είναι μια νέα αιστεία που δημιουργείται στην Ιορδανία. Έχουμε όμω σε εξέλιξη και τι πολεμικέ επιχειρήσει με του Χούθη στην Αραβική θάλασσα, που επίση εντείνονται. Και πρέπει να δούμε και ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Βρετανικό στρατό, ο οποίο παραδέχθηκε ότι αναγκάστηκε να αναχαιτήσει ένα ντρόν που εκτόξευσαν οι Χούθη, πιθανότατα με στόχο πλοίο του Βρετανικού στόλου. Βλέπουμε εδώ πέρα τι χαρακτηριστικέ εικόνε που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Βρετανοί, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εκτοξεύσουν πύραυλο, προκειμένου να αναχαιτήσουν ντρόν στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια περιοχή όπου συνεχίζονται οι επιθέσει των φιλοερανών αντατατών Χούθη παρά τα πλήγματα που πραγματοποιούν Αμερικανοί και Βρετανοί. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο πεδίο των μαχών, γίνονται προσπάθειες των μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών, προκειμένου να βρεθεί μια φόρμουλα για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Μία συνάντηση στο Παρίσι, στην οποία συμμετέχουν ο επικεφαλή τη CIA, τη Αμερικανική CIA, ο επικεφαλή τη Ισραηλινή Μοσάντ, όπω επίση και ο επικεφαλή των μυστικών υπηρεσιών τη Αιγύπτου, αλλά και ο πρωθυπουργό του Κατάρ, για να καταφέρουν να φτάσουν σε μια συμφωνία για πιθανή και χειρία και κατάπαυση του πυρό. Μια συμφωνία που σύμφωνα με δύο Αμερικανού αξιωματούχου που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, έχει σημειώσει κάποια πρόεδρο, πρόοδο και προβλέπει δίμηνη κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων. Αλλά δυναμητίζεται από όλα αυτά τα οποία όπως είδαμε προηγήθηκαν. Σε ευχαριστούμε πολύ.